το πώς πέφτουν όλοι, όπως έλεγες, πάνω στον προπονητή της ΑΕΛ, τον Άγγελο Αναστασιάδη, το ρίχνουν κάτω. Παγωμάρα από την άλλη πλευρά, στον πάγκο του Ολυμπιακού με τον Πέντο και τους συνεργάτες του. Και βλέπετε τον ενθουσιασμό που έχει φτάσει στα ύψη, στους οπαδούς της ΑΕΛ που πανηγυρίζουν. Ο Καπίνο με μια έκφραση απολύτως ενδεικτική των συναισθημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού. Τα χαμόγελα για τους Λαρισαίους, η παγωμάρα για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι κινδυνεύουν να κάνουν την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα νωρίς, ύστερα από ένα κακό παιχνίδι για αυτούς σήμερα στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Ξανά το σούτ από τον Κόλια, η κόντρα και το 1-0. Νομίζω ζήτησε το λόγο Διονύση Τρούμπος. Ακούμε, Διονύση. Ναι, έχω την αίσθηση ότι ο Ξενοδόχοφ δεν μπορεί να συνεχίσει και ζητούν φανέλα για να μπει ως τερματοφύλακας ο Νασλίδης. Να με τον Τσόρι Ντομίνγκε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα δούμε σε λίγο αν ισχύει, έτσι όπως μας το μεταφέρει ο Διονύσης Τρούμπος, ότι πραγματικά ο Ξενοδόχοφ δεν μπορεί να συνεχίσει. Οι αλλαγές έχουν κλείσει.